yeah. Check, check out what to check. Mi pompa me pa me zone, pa me pa me zone. E late, e late. Ha ha ha. Hey, hey. Ha. Ιστορία θα πω για μια πρίγκιπεσσα που εκπροσωπούσε το χορό, το ρυθμό και το πλούτο. Το βασίλειο της ξακουστό, γιατί ήταν άγρια όμορφο. Αφρικά το όνομά της, η ματιά της ήταν γιορτή. Και από πολλούς μυστήρες πόθητη γύρω της. Πάντα μαζεμένη αυλική και πριν πάρει απόφαση έπαιρνε από αυτού συμβουλή. Μόλις την έβλεπα, στο μυαλό μου έφερνα γόνιμες περιοχές, αγαθές μορφές, ανθρώπους με αρχές και παραδόσεις, κρουστά και τελετές. Το βασίλειό της ήταν κάτω από τη Μεσόγειο. Κι οι βασιλιάδες ψάχνανε τρόπους για να γευτούν τα κάλλη της μαύρης θεάς. Γι' αυτό πλησιάσαν τους αφρικούς που ήταν πονηροί και καιροσκόποι. Πίσω από την πλάτη της αυτή κάναν συνηγέσαια. Πήραν τα λεφτά και πουλήσανε την Αφρικα φτηνά. Κι αυτή έγινε πόλη αδιφάγων τεράτων που τη ρουφούσαν σαν κυφήνες. Αφρικα. Μετά από καιρό την είδα μια ρακένδυτη πριγκίπισσα, στημένη και ρημαγμένη πλέον στο έλεος των αφλικών που γίνανε διαχειριστές στο βασίλειό της. Υπάλε ποτέ θεά, δεν ευνέει πλέον τους υπηκόους της. Δεν πιστεύουν πια στο πνεύμα της, γι' αυτό και αγκαλιάσανε την ανασφάλεια και επιδείξανε στο πλοίο της ξενιτιάς. Μόλις την βλέπω μου έρχεται στο μυαλό η ασθένεια, μου έρχονται στο μυαλό οι εμφύλιες διαμάχες, μου έρχεται στο μυαλό η ανέχεια μια μορφή τσακισμένη από δυνάστες. Που καταπατήθηκαν, για τις πριγκίπισσες που τη λάμψη τους έχασαν, για τις απικίες που μετά την ανεξαρτησία έπεσαν στα χέρια εθνοπατέρων καταχραστών που αρνηθήκανε την εξέλιξη της ίδιας τους της χώρας στο όνομα του κέρδους και της διαφθοράς. Και για να είναι πάντα καλά του κόσμου τα αφεντικά, υποβαθμισμένα όνειρα και αντιλήψεις τρίτου κόσμου, τουριστικά θέρετρα θέαμα για ανυποψία στους που αλλάζει με ένα κουμπί, και για τους μετανάστες μια ξεχασμένη γη. Αφρικα, Αφρικα, Αφρικα.